Εμείς αλλάζουμε τελείως θέμα, αλλάζουμε τελείως κλίμα. Θα μας πει τώρα η πρόεδρος του Φιλανθρωπικού Φιλοζωικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κοινωνία, η κυρία Ελίζαμπετ Ηλιάκη. Και θα μας ενημερώσει. Και έχουμε και καλεσμένο βέβαια δίπλα. Μπορούμε να δούμε δίπλα από την κυρία Ηλιάκη να μας συστήσει τον καλεσμένο, να μας παρουσιάσει τα δύο σκυλάκια που βρίσκονται εκεί εξ αριστερών της. Να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Εδώ έχουμε την Ήρη. Ναι. Η Ήρη βρέθηκε στο δρόμο με το μωράκι της πριν κάπως σε εβδομάδες. Και ετοιμάζεται τώρα να πάει στην Αθήνα, να πάει στο παντοντινό της σπιτάκι. Α, να υιοθετηθεί λοιπόν. Έχει υιοθετηθεί ήδη. Απλώς περιμένουμε. Βέβαια, το βλέμμα μας έπεσε πάνω εκεί στα ζωάκια και δεν πρόλαβα να κάνω τον πρόλογο του θέματος που θα μας απασχολήσει. Και το οποίο βέβαια το θέμα έχει να κάνει πώς θα προστατεύσουμε τα αδέσποτα κατά την περίοδο του καλοκαιριού. Με ποιους τρόπους. Ξέρετε, βλέπουμε αδέσποτα, ο κάψωνας είναι σαραντάρια πάνω ψηλά. Τα λυπόμαστε, τι πρέπει να κάνουμε. Για πείτε μας, πρακτικές οδηγίες. Πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε ένα κουβά με νερό κάπου στη σκύλα. Οπωσδήποτε. Το σκυλί δεν θα πάθει μεγάλη ζημιά άμα δεν φάει μία, δύο, τρεις μέρες. Αλλά με καύσωνα, άμα δεν βγει νερό, βρίσκεται σε πολύ μεγάλο κίνδυνο. Οπότε ένα κουβαδάκι νερό απ' έξω από τις πόρτες μας, πολύ, πολύ βοήθεια θα κάνει στο αδέσποτο της γειτονιάς. Μάλιστα, δεν είναι δύσκολο λοιπόν. Ένα κουβαδάκι με λίγο νερό. Ας ξεκινήσουμε τώρα από τον Ιούνιο μέχρι και το Σεπτέμβρη. Να το έχουμε στο μυαλό μας, που ολοκληρώνεται κατά κάποιο τρόπο και καλοκαιρινή περίοδος εκεί τον Αύγουστο. Δεν είναι τίποτα δύσκολο. Όπως μας είπατε, το νερό είναι το νούμερο ένα που πρέπει να προσέξουμε. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Θα ήθελα κιόλας να ζητήσω από τις συμπολίτες μας να μάθουν ποια είναι τα φιλοζωικά της γειτονιάς τους. Να βοηθήσουν, να συμμετέχουν. Κατά την καλοκαιρινή περίοδο έχουμε μεγάλο πρόβλημα με τα κουταβάκια, με τα γατάκια τα μικρά. Και έτσι όπως ξέρουμε και άμα παρατηρήσουμε, χωρίς τα φιλοζωικά της χώρας, θα πνιγόμασταν στα αδέσποτα. Οπότε εδώ, ειδικά εδώ στα Χανιά, εμείς βλέπουμε μεγάλη αγάπη, αρκετός εθελοντισμός και θα το ήθελα να το δω και στην υπόλοιπη χώρα. Ο εθελοντισμός, θέλω να μου πείτε, θα πρέπει να αυξηθεί αυτή η ιδέα, αυτή η δράση, η αλήθεια είναι, κάθε χρόνο και καλύτερα όμως. Δηλαδή ο αριθμός των ευαισθητοποιημένων πολιτών σε θέματα που αφορούν τα αδέσποτα αυξάνεται. Ακούστε, από εξωτερικό συνεχώς ακούμε ότι οι Έλληνες δεν είναι φιλόζωοι, ότι δεν αγαπάνε τα ζώα, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν ισχύει καθόλου. Ο Έλληνας αγαπάει το ζώο του. Απλώς έχει το κακό παράδειγμα του κράτους που αδιαφορεί. Πέρα από αυτό, εδώ στα Χανιά, εγώ μπορώ να μιλήσω για Χανιά, έχουμε πάρα πολλούς ντόπιους που ή θα έρθουν στο καταφύγιο να μας βοηθήσουν να καθαρίσουμε ή θα ανοίξουν τα σπιτάκια τους να φιλοξενήσουν ένα ζωάκι προσωρινά. Ή θα μας φέρουν και ένα σακί τροφή για τα ζωάκια μας. Έστω και αυτό το λίγο, το μικρό, να αφήσουν μια δωρεά για ένα εμβόλιο που μας κοστίζει 10 ευρώ. Όλα αυτά, άμα ο καθένας το βάλει στο νου του μια φορά το μήνα έστω, θα βλέπαμε μεγάλη διαφορά και στη δράση του φιλοζωικού, γιατί ακούμε το παράπονο ότι παίρνουμε το φιλοζωικό αλλά δεν απαντάνε. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε πνιγμένοι. Για πείτε μας λίγο, βρίσκεστε, βέβαια έχετε πολλά κι εσείς, βέβαια η αλήθεια είναι ο αριθμός των αδέσποτων ολοένα και αυξάνεται, βρίσκεστε σε κάποιο καταφύγιο ζώων αυτή τη στιγμή? Ναι, αυτό εδώ είναι το pseudo shelter. Είναι ο χώρος που έχω αναλάβει τώρα αρκετό καιρό, δεν ξέρω άμα βλέπετε, είναι ζωάκια γύρω-γύρω. Ακριβώς, σε περίπτωση που κάποιος θέλει να υιοθετήσει ένα ζωάκι, πώς μπορεί να σας βρει, να κλείσουμε έτσι τη συζήτηση? Σαν και εμάς, όλες οι φιλοζωικές τις περιοχές που μένετε έχουν ένα website, να μπείτε στο ίντερνετ, να το ψάξετε, να δείτε ότι προσφέρονται πολύ όμορφα σκυλάκια.
Μάλιστα, yeah. Παίρνουμε μια πρώτη γεύση, βλέπουμε εκεί πανέμορφα σκυλάκια, σας αγαπούν βέβαια, βλέπω και την αγάπη που σας εκφράζουν αυτή τη στιγμή. Ας ελπίσουμε ότι στην επόμενη σύνδεση ο αριθμός τους εκεί θα έχει μειωθεί και θα έχουν βρει τα περισσότερα από αυτά μια οικογένεια. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο, γνωρίζω προσωπικά και τις προσπάθειες που καταβάλλετε καθημερινά, όμορφοι και ευαίσθητοι άνθρωποι εκεί στο καταφύγιο, να βοηθήσουμε κι εμείς από εδώ όσο μπορούμε. Εγώ κρατώ το κυπελάκι με το νερό που πρέπει ο καθένας μας να τοποθετεί όσο μπορεί βέβαια ο κάθε άνθρωπος έξω από το σπίτι τώρα την περίοδο του καλοκαιριού. Να σας ευχαριστήσω πολύ και εσάς βέβαια και τους φίλους σας εκεί και ας ελπίσουμε να βρουν μια ξεχωριστή οικογένεια. Να είστε καλά.